Επιστρέψαμε λοιπόν φίλοι μου, εδώ είμαστε, το δεύτερο μέρος εκπομπής μας έχει αρχίσει. Κεντρικός τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Παιδί, εφηβεία, άθληση». Στο δεύτερο φυσικά μέρος εκπομπής, όπως σας υποσχεθήκαμε και θέλαμε να σας δώσουμε μια διαφορετική κατεύθυνση των πραγμάτων, βρίσκεται μαζί μου ο πρόεδρος, κύριος Στέφανος Φασιάς, ο οποίος είναι πρόεδρος ατόμων σε σύλλογο ατόμων με αναπηρία της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πετακάκη. Ειλικρινά, με πολύ μεγάλο θαυμασμό, θέλω να σας καλησπερίσω εδώ στην εκπομπή μου, γιατί πραγματικά εκπροσωπείτε ένα σύλλογο με ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα, με πολλή δουλειά και πολλή δύναμη, θα έλεγα. Ας αναπτύξουμε κάποια πράγματα, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Μιλάμε για τον αθλητικό σύλλογο Φίλιππο. Είναι αθλητισμός ατόμων με αναπηρία εδώ στη Θεσσαλονίκη, φίλοι μου. Βρίσκεται στην Τρικούπη 36 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα τα οποία θα σας τα μεταφέρουμε σύντομα στις οθόνες σας. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχήν από το θέμα του συλλόγου και να ρωτήσω πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος Φίλιππος, κύριε Φασιά. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1994, προϋπήρχε βέβαια, αλλά τυπικά ιδρύθηκε τότε, το 1994. Και βλέπουμε ότι είναι άτομα τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται, πολλοί θα ρωτήσουν, θα δώσουμε τα τηλέφωνα. Η έδρα τους βρίσκεται, η έδρα του συλλόγου. Τρικούπη 36, στην Τριανδρία είμαστε, ναι. Κάτω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, λοιπόν, και πολλοί από αυτούς βλέπω εδώ ότι είναι φοιτητές και απόφοιτοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έχουμε αρκετούς. Ναι. Λοιπόν, τώρα κάθε μέρα στο σύλλογό σας βλέπω ότι πάνω από 100 άτομα αθλούνται σε διάφορα αθλήματα τα οποία έχουν κάποια μορφή αναπηρία τα παιδιά. Λοιπόν, πώς το διαχειρίζεστε το θέμα αυτό, οι εγκαταστάσεις και όλα αυτά βοηθάνε? Είμαστε ένας οργανωμένος σύλλογος, έχουμε βρει το δρόμο μας μέσα σε αυτά τα χρόνια, από το 1994 μέχρι τώρα. Στο άθλημα της κολύμβησης αξιοποιούμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Κολυμβητηρίου, ναι. Του Κολυμβητηρίου της Τούμπας και μέχρι πρότινος και του Ποσειδονίου που τώρα βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτά τα δύο σας καλύπτουν απόλυτα, θα έλεγα, και έχετε συγκεκριμένες ώρες, φαντάζομαι, οι οποίες σας δίνονται από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαλέγετε. Και ανάλογα και με τις δυνατότητες των παιδιών. Δηλαδή, έχουμε, ναι, πρωινές ώρες, έχουμε και απογευματινές βέβαια ώρες. Ναι. Οι πρωινές μας ώρες είναι 10 με 11 και οι απογευματινές είναι από τις 6 μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Τα πιο μικρά παιδιά και τα πιο μεγάλα τι ηλικία έχουν που βρίσκονται στο σύλλογό σας? Τα παιδιά μας είναι παιδιά βέβαια, ναι. Ξεκινάνε από 6 χρονών, ναι, και ο μεγαλύτερος αθλητής είναι και μέχρι 45 ετών. Είναι και μέχρι 45. Δεν αποκλείουμε κανένα, ξέρετε, ναι, από τα αθλήματα και από τις δραστηριότητες, από οποιαδήποτε αναπηρία. Νομίζω και είναι πολύ σωστό. Ναι. Υπάρχουν ειδικά άτομα τα οποία επιβλέπουν πώς λειτουργείτε μέσα στο χώρο σας και μέσα στις δραστηριότητες και τις ανάγκες που έχει κάθε άθλημα? Εννοείται ότι έχουμε προπονητές, έχουμε ειδικούς προπονητές, ειδικά άτομα που έχουν αγαπήσει τα παιδιά, ναι, και είναι χρόνια μαζί με τα παιδιά, είναι δεμένα μαζί με τα παιδιά και όχι μόνο στα αθλήματα αλλά και στις δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά. Ωραία. Οπότε συστηματικά το λιγότερο 1-2 φορές την εβδομάδα βρίσκονται εκεί για να αθλούνται και να έχουν και μια καλύτερη υγεία και ευεξία, θα λέγαμε, στην καθημερινότητά τους. Σχεδόν κάθε μέρα. Σχεδόν κάθε μέρα, ναι. Σχεδόν κάθε μέρα, λοιπόν. Εδώ βλέπω ότι εκτός από την κολύμβηση υπάρχει καλαθοσφαίριση, υπάρχει στίβος και υπασία. Να τα ξεχωρίσουμε λίγο ένα-ένα και να πούμε πού μπορεί να βρει κάποιες πληροφορίες για το κάθε ένα άθλημα. Ναι, βέβαια, πληροφορίες για όλα τα αθλήματα, όχι μόνο, ναι, για... Μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς, στα γραφεία του συλλόγου μας. Τα τηλέφωνα... Είπαμε είναι 2310-904303. Είναι το τηλέφωνο του συλλόγου. Ακριβώς. Υπάρχει και ένα κινητό 6977-218-267. Είναι το τηλέφωνο το δικό μου. Ή μπορεί, ναι, να έρθει στα γραφεία του συλλόγου και στην αίθουσα του συλλόγου που είναι ιδιόκτητη, είναι ένας μεγάλος πολυχώρος, ναι, και να μας βρει εκεί τα απογεύματα που έχουμε τις δράσεις μας, τις υπόλοιπες δράσεις.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι όσον αφορά τώρα την καλαθοσφαίριση, το στίβο και την υπασία εκεί, πώς οργανώνονται οι ομάδες και τα γκρουπ των αθλημένων? Για την καλαθοσφαίριση έχουμε δύο γκρουπ. Έχουμε γυναικών και ανδρών. Εκεί πραγματικά έχουμε ένα πρόβλημα με τον χώρο, ναι, και κάνουμε προπόνηση κάθε Σάββατο στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Εκεί έχουμε πάρει μια αίθουσα και εκεί κάνουμε και τις προπονήσεις μας. Το ίδιο και με το στίβο, κάνουμε μία με δύο φορές την εβδομάδα, να επιτρέψει ο καιρός, γιατί γίνονται έξω. Αλλιώς, στην αίθουσα του Συλλόγου γίνονται κάποιες προπονήσεις μέσα σε βάρη κλπ. Όσο για την υπασία, μας φιλοξενεί το ΙΚΕΜ, το κέντρο, κέντρο Μακεδονίας. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε εκεί βρίσκεται την υποδομή που χρειάζεται για να μπορέσουν τα παιδιά να αθληθούν. Βλέπω ότι ο Σύλλογος είναι πρώτος πανελλαδικά στο άθλημα της κολύμβησης, με πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές, παγκόσμιες και παραολυμπιακές διακρίσεις. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό? Τι να πούμε πάνω στην κολύμβηση, πραγματικά είμαστε πρώτοι. Ναι. Φέτος στην Ολυμπιάδα είχαμε τρεις κατακτήσεις, είχαμε τρεις συμμετοχές και τρεις κατακτήσεις σε παραολυμπιακές διακρίσεις. Μεγάλη τιμή, θα έλεγα. Μπορώ να πω και τους αθλητές, γιατί πρέπει να τους τιμήσουμε εδώ. Οπωσδήποτε. Ήταν η Χρυσούλα η Αντωνιάδου, η Μαρία η Καλπακίδου, παλιά παραολυμπιονίκης, και ο Παναγιώτης ο Χριστάκης. Και οι προπονητές τους, βέβαια, που είναι ο Σπανούδης ο Γρηγόριος και ο Γιάννης ο Μαχίλης. Τιμή λοιπόν στα παιδιά αυτά, θερμά συγχαρητήρια από εμάς όλους εδώ και τιμή μας να έχουμε τέτοια παιδιά, τα οποία πραγματικά ανεβάζουν πάρα πολύ το στάτους που υπάρχει γενικά στο άθλημα, και χαιρόμαστε να συζητάμε για αυτές τις εκπομπές μας. Και υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι. Και υπό αυτές τις συνθήκες πραγματικά, ναι, που είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Γνωρίζοντας κάποια πράγματα όσον αφορά τον εθελοντισμό που έχετε εσείς και την αγάπη που έχετε πάνω στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, νομίζω έχετε και ένα γιο, ποιος? Ο Φίβος είναι ο γιος μου, είναι ανάπηρος, προέκυψε από τη γέννησή του, ναι, με εγκεφαλική παράλυση, με πολλαπλή αναπηρία βέβαια και οπτική και κινητική, ο οποίος έχει τελειώσει το παιδαγωγικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, είναι φοιτητής. Τώρα βέβαια εργάζεται στην εταιρεία τη δικιά μου, δηλαδή ασχολείται εκεί, και τα μελλοντικά του σχέδια είναι να γίνει φαρμακοποιός, τώρα να ασχοληθεί με τη φαρμακευτική. Νομίζω ότι μεγάλη δύναμη χρειάζεται για να καταφέρεις τόσο πολλά πράγματα. Άξιο το παιδί, άξιοι και οι γονείς, θα έλεγα, για να μπορούν να στηρίζουν τα παιδιά και ένας τελικά να στηρίζει τον άλλο και να προχωράνε όλοι μαζί και να καταφέρουν ό,τι μπορούν καλύτερο, θα έλεγα. Συγχαρητήρια και πάλι από εμάς όλους εδώ. Να μιλήσουμε λίγο όσον αφορά και κάποια άλλα τμήματα και κάποιες άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν στο σύλλογό σας, και αυτά είναι όσον αφορά τη ζωγραφική. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο από τη ζωγραφική, που είναι κάτι πιο χαλαρό και κάτι πιο έτσι εύκολο. Νομίζετε. Νομίζω. Ο σύλλογός μας έχει σημαντικές δράσεις. Έχει ένα άτυπο ΓΔΑΠ, Κέντρο Δημιουργικής Αποσχόλησης για τα Παιδιά, χωρίς να χρηματοδοτείται από κανένα, βασιζόμενο και στηριζόμενο στη συνύπαρξη και στον εθελοντισμό. Ναι. Το τμήμα ζωγραφικής βέβαια πρωτοπορεί, όχι μόνο αυτό και τα άλλα, γιατί συμμετέχει μέσα σε αυτό το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του καθηγητή των καλών τεχνών, του κύριου Τσάρα, τον Γιώργο, και τον, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, που έρχεται με τους φοιτητές και κάνουν μεγάλα πράγματα και σημαντικά για τα παιδιά και μαζί με τα παιδιά και συνυπάρχουν μαζί με τα παιδιά. Και έτσι σκεφτήκαμε να οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να μας δοθεί ευκαιρία να βραβεύσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να τους τιμήσουμε. Όχι, ακριβώς, μόνο, ναι, όχι μόνο τους καθηγητές, αλλά και τους φοιτητές εθελοντές που έχουν. Ναι, ναι. Τώρα το εθελοντής είναι λίγο στενός χώρος, γιατί τα παιδιά αυτά δεν είναι μόνο εθελοντές την ώρα που έρχονται εκεί, συνυπάρχουν και με τα παιδιά μας. Αυτό είναι αγάπη τελικά, δεν είναι μόνο εθελοντισμός. Είναι μια μεγάλη αγάπη και γενικώς η καθημερινότητά τους στηρίζεται πάνω σε αυτό. Και εκεί ναι, στοχεύουμε, κυρία Πετκάκη. Ναι. Στην πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, πραγματικά, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια θα ήθελα, ναι, έχω ξεχάσει ότι
ένας σημαντικός εθελοντής στην κολύμβηση, στο άθλημα της κολύμβησης, είναι και ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Φυσικής Αγωγής, ο κ. Τσιμάρας, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια μας επιβλέπει, έρχεται και μας βοηθάει πάνω, φέρνοντας φοιτητές, ναι, ναι, και μας συμβουλεύει πάνω στο άθλημα της κολύμβησης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, πάρα πολύ Βασίλειο. Σημαντικό και αυτό επίσης. Μέσα στις δραστηριότητες σίγουρα εντάσσονται και δραστηριότητες σε τμήματα θεάτρου με θελοντές φοιτητές και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο θα έλεγα που υπάρχει. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, ποιους έχουμε να ευχαριστήσουμε, τι ζητάτε, θέλετε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Το θεατρικό μας τμήμα βέβαια είναι, τώρα γεννήθηκε, ναι, δεν έκλεισε ένα χρόνο, αλλά αισιοδοξούμε σε αυτό και έχουμε και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά. Γιατί έχουμε πάρα πολλά παιδιά εθελοντές που συνυπάρχουν, που θέλουν, ναι, και τα παιδιά θέλουν και τους ευχαριστούμε πάνω σε αυτό και θα δείξει ο χρόνος. Εγκαταστάσεις πόσο... που έχετε πάνω σε αυτό, δηλαδή πού βρίσκονται τα παιδιά όταν θέλουν να... Στον πολυχώρο που έχουμε. Στον έχουμε πολυχώρο. Ένα χώρο γύρω στα 200 τετραγωνικά περίπου. Οπότε τροποποιείται ένα χώρο, υπάρχει ένας χώρος μόνιμα όπου τα παιδιά εκεί ασχολούνται με τη δραστηριότητα. Έχουμε μόνιμη, αυτή. Μόνιμη έδρα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι υπάρχουν τμήματα παραδοσιακών χωρών με θελοντές φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τμήμα του Μακεδονία. Λοιπόν, πάνω σε αυτό τι έχουμε να πούμε. Τι να πούμε πάνω στο... Εδώ βρήκαμε το κουμπί των παιδιών. Ναι. Είναι το πιο αγαπημένο τους. Το πιο αγαπητό τους. Η πιο αγαπητή, ναι, δραστηριότητα από όλα και από τα αθλήματα μπορώ να πω. Ναι. Έχουμε καταφέρει να εντάξουμε μέσα σε αυτό το τμήμα τους γονείς εθελοντές και όλους τους ανάπηρους, από όλα τα είδη αναπηρίας, από την νοητική μέχρι την πιο κινητική, να συμμετέχουν. Και το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας έχει γίνει ευρέως γνωστό και έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ και σε διοργανώσεις. Ναι. Τώρα όσον αφορά στο μυαλό μου έρχεται καλά όλα αυτά που συζητάμε, οι δραστηριότητες, οι χώροι, η αγάπη στα αθλήματα. Όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι και την υποστήριξη που έχετε εκεί, τι συμβαίνει, πώς μπορείτε και τα βγάζετε πέρα? Εκεί είναι μια δύσκολη, ναι, και μια πονεμένη κατάσταση. Γνωρίζετε ότι στη σημερινή εποχή που θίγεται από παντού όλος ο κόσμος, για μας είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Και αυτό που μας ενδυναμώνει είναι η δύναμη και η ένωση που έχουμε μεταξύ μας, ναι, και η αλληλεγγύη. Mm-hmm. Και έτσι με μια γροθιά και με τη συνύπαρξη όλων των εθελοντών, ναι, και όλων εθελοντές των γιατρούς έχετε? Υπάρχουν άτομα τα οποία έρχονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους? Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα, είναι όχι ιδιαίτερα, αλλά έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες που μας βοηθούν πολλές φορές, βέβαια, ναι, βέβαια, και ψυχολόγους, ναι, και πολλούς εθελοντές γιατρούς έχουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, φοιτητές. Ναι. Φοιτητές γιατρούς έχουμε. Έχουμε τρεις και δύο ψυχολόγους που έρχονται τελείως. Γιατί και εκείνοι μαθαίνουν κάποια πράγματα μέσα από την καθημερινότητα των παιδιών, ναι, με ειδικές ανάγκες, αλλά και τα παιδιά έχουν την ανάγκη της στήριξης τελικά από τις ειδικότητες αυτές, οι οποίες είναι πάντοτε κοντά τους και δίπλα τους, θα έλεγα. Όταν θέλησα να ευχαριστήσω έναν τέτοιον, ναι, φοιτητή, ίσως να μας ακούει τώρα, και το είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για που συνυπάρχεις με τα παιδιά μας. Λέει, τι λες, εγώ ευχαριστώ γιατί παίρνω τόσα πράγματα από τα παιδιά. Μα έτσι είναι, πραγματικά αυτό είναι δούνε και λαβήν τελικά και ο ένας, ναι, και ο άλλος έχει να πάρει και να δώσει. Έτσι. Και το βασικότερο απ' όλα είναι η αγάπη και η θέληση για την υποστήριξη γενικώς των ανθρώπων, γιατί θα έλεγα ότι τα άτομα, ναι, με ειδικές ανάγκες δεν πάβουν να είναι και αυτά πραγματικά άτομα με τις ίδιες ανάγκες που έχουν όλα τα άτομα στην καθημερινότητα και χρειάζονται μια ποιοτική καθημερινότητα και αυτά τα άτομα, οπότε πρέπει να έχουμε προτεραιότητα σε εμείς τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές τους ανάγκες. Εμείς, κυρία Πετκάκη, ναι, ζητούμε, δεν ζητούμε ας πούμε βοήθεια από τον κόσμο, ζητούμε να σεβασμό από τον κόσμο για αυτές τις δράσεις που... Σεβασμό και υποστήριξη. Και υποστήριξη, βέβαια, ναι, αλλά και αυτό με αυτές τις δράσεις που αναπτύξατε πιο πριν, μας δίνεται η δυνατότητα να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω, ναι, για να δουν τις δυνατότητες ο κόσμος. Αλλιώς, ναι, τι νόημα έχει
να κάνει ζωγραφική ένα παιδί. Απλώς για απασχόληση. Για απασχόληση. Ναι. Αν δεν το δει ο κόσμος, πέρσι μεράσαμε 500 λαμπάδες δωρεάν από το τμήμα ζωγραφικής και στον κόσμο. Επομένως κάνουν και δική τους πολλή προσπάθεια να καταφέρουν να βγάλουν προς τα έξω και την ποιότητα της δουλειάς που κάνει το κάθε ένα άτομο. Ναι, πολύ σημαντικό είναι και αυτό. Επομένως, δημιουργείται πυρήνας κοινωνικής αλληλεγγύης και θελοντισμού, λέμε, μέσα από το δικό σας σύλλογο. Έτσι. Τι άλλο θέλετε να μεταφέρουμε, μιας και είμαστε εδώ, τι άλλο μπορούμε να πούμε ότι έχετε ανάγκη, κάτι που ζητάτε, τα μελλοντικά σας σχέδια, κάποιες δραστηριότητες οι οποίες τρέχουν και θέλετε να τις μεταφέρουμε γιατί οι γιορτές έρχονται. Κοιτάξτε, ναι, είναι μεγάλη κουβέντα και μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα πω τούτο, ότι πρώτον, εμείς καταφέραμε να διώξουμε το ρατσισμό μέσα στα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τα άτομα με αναπηρία. Ναι. Ότι όλοι είμαστε ίσοι, όπως πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα ή έχουν παιδιά ή έχουν συγγενείς. Με κάποιο είδους αναπηρία. Γνωρίζετε ότι μέχρι και 15% και με τις ψυχικές αναπηρίες σήμερα, μέχρι 15%. Συμπληρώνεται ο αριθμός. Ναι. Φανταστείτε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός. Να ψάξουν να βρουν συλλόγους σαν εμάς. Υπάρχουν και άλλοι. Να μην μένουν κλεισμένοι στο σπίτι, βασικά. Βεβαίως. Και οι οποιασδήποτε δράσεις, υπάρχουν δράσεις πολλές που θα βρει ένα παιδί και θα αγαπήσει. Μπορεί να μην είναι άθληση, μπορεί να μην είναι ζωγραφική. Θα βρει κάτι το οποίο θα το φέρει κοντά. Αρέσει. Θα του αρέσει. Και έτσι θα πορευτεί για την υπόλοιπη ζωή. Ναι. Και θα απαλλαγεί και αυτός από το φόβο και το άγχος. Και από την ανασφάλεια. Και από την ανασφάλεια. Ναι. Και θα δει ότι πόσο σημαντικός είναι με αυτές τις δράσεις που κάνει. Και πόσο χρήσιμος είναι. Βεβαίως, και πόσο χρήσιμος. Ναι. Γιατί η κοινωνία μας. Έτσι ακριβώς. Χρειάζεται όλους. Ναι. Όλους. Και κάτι έχουν να δώσουν όλοι. Ο καθένας κάτι έχει να δώσει, αρκεί να αισθάνεται ότι είναι χρήσιμος ο ίδιος καταρχήν και ότι είναι σεβαστός στον υπόλοιπο τον κόσμο με ό,τι γίνεται στην καθημερινότητά του. Οι εκδηλώσεις που τρέχουν, τι ετοιμάζετε, για πείτε μας κάποια νέα, γιατί εμείς θα σας έχουμε και στο συνέδριο που θα γίνει και εκεί θα μιλήσετε. Ναι, γίνεται ένα συνέδριο πολύ σημαντικό, το οποίο έχει ως θέμα την εφηβεία και τον αθλητισμό. Ναι. Και θα συμμετέχετε. Εννοείται, βεβαίως, γιατί και εμάς μας αφορά αυτό το θέμα, γιατί και ο αθλητισμός για μας και οι δράσεις, όταν περνούν μέσα από την εφηβεία, απαλλάσσουν τα παιδιά μας από πολλές. Έχετε ανασταλτικές, όπως όλο τον κόσμο. Ναι. Εμείς δεν εξαιρούμαστε από αυτό και πρέπει δηλαδή ο ανάπηρος να βρίσκεται κοντά σε αθλητισμό, να βρίσκεται κοντά σε δράσεις, σε οποιασδήποτε δράσεις όπως προείπαμε ας πούμε, για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το στάδιο που είναι πολύ δύσκολο για τους αναπήρους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, το βίωσα και το βιώνω με άλλα παιδιά. Και νομίζω ότι σας δίνουν και τις αίθουσες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που είναι για τις τελετές, για να κάνετε κάποιες εκδηλώσεις. Νομίζω είστε σε καλή συνεργασία. Είμαστε σε καλή πορεία. Ναι, για να κάνουμε μια μεγάλη μερίδα. Εμείς σαν σύλλογος κάνουμε κάθε χρόνο ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Ωραία. Ενώνοντας ανθρώπους δημιουργούμε πολιτισμό. Και φέτος θα είναι το τέταρτο, το οποίο αισιοδοξώ. Πότε θα γίνει αυτό? Τον Ιούνιο, 2 Ιουνίου θα γίνει. Πού θα γίνει? Θα ζητήσουμε από το Δήμο Θεσσαλονίκης να το κάνουμε στην παραλία, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε. Μιας και είναι καλοκαίρι, είναι πολύ καλός ο καιρός. Σε συνεργασία με συλλόγους πολιτιστικούς που να έρθουν να χορέψουν για μας, να χορέψουν και το τμήμα το δικό μας. Και είναι και προσβάσιμος ο χώρος για όλα τα άτομα. Άλλο ένα θέμα το οποίο μας καίει. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει σωστή προσβασιμότητα. Και αυτό θα το συζητήσουμε εδώ που είμαστε. Δυστυχώς, ναι, είναι μεγάλο θέμα και είχαμε πολλές. Αν κλείσαμε το κεφάλαιο για το θέμα της εκδήλωσης, το οποίο συγκεκριμένες ημερομηνίες μας είπατε δεν έχετε δώσει ακόμα. 2 Ιουνίου είναι μεγάλη εκδήλωση. Η άλλη εκδήλωση θα γίνει του Πανεπιστημίου αρχές Οκτωβρίου. Περιμένουμε να βρούμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε επομένως. Και βέβαια μια εκδήλωση που έχει τώρα το χορευτικό μας τμήμα είναι στους Αμπελόκηπους που θα χορέψουν σύλλογοι για να τιμήσουν τον σύλλογό μας. Και τρέχουν και οι αθλητικές μας δραστηριότητες, τα πανελλήνια πρωταθλήματα, τα οποία μέχρι τον Ιούλιο θα. Αυτό που μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε τώρα είναι η προσβασιμότητα και τι σας ενοχλεί, τι θέλετε να ζητήσετε. Και οι Παραολυμπιακοί, οι οποίοι υπάρχουν και αυτοί, και οι μελλοντικοί Παραολυμπιακοί, οι οποίοι έρχονται. Κοιτάξτε,
Η προσβασιμότητα είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν εξαρτάται τι να ζητήσουμε εμείς. Πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να σεβαστεί, γιατί δεν είναι σεβασμό μόνο πρέπει να ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους σε ράμπες. Βασικότερο είναι αυτό. Πολύ σημαντικό, να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους εκεί που υπάρχουν τα σήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, που εκεί πρέπει να βρίσκονται τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα των ατόμων αυτών. Τώρα από εκεί και πέρα, το να μας γράψει ο Δήμος. Γιατί εμείς δεν μας ενδιαφέρει που θα αφήσουμε το αυτοκίνητο, αυτό δεν δείχνει σεβασμό στο συμπολίτη, θα έλεγα. Έτσι. Ναι. Έτσι και... Όλα από εκεί ξεκινάνε. Και ερχόμενοι σε επαφή οι συμπολίτες μας με τα άτομα με αναπηρία, ναι, βλέποντας τη δυσκολία τους, τελικά, τότε αρχίζουν να ειδηστοποιούνται. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο οι ανάπηροι. Φανταστείτε και μια γριά γυναίκα, μια μητέρα με παιδί, ένα καροτσάκι, μια έγκυο. Ναι, μια ηλικιωμένη με ένα μπαστούνάκι. Ναι. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μετακινηθούν. Ο καθένας μας είναι υποψήφιος, ναι, για κάτι. Μια μέση να σε πιάσει. Μπορεί δεν να μπορούσε να μόνο προβλήσεις. Αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι η ποιότητα της ζωής μας εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό απέχει πάρα πολύ. Εξαρτάται από το σεβασμό μεταξύ μας. Ακριβώς. Γιατί με διαφορετικό τρόπο είναι μεγαλωμένα τα παιδιά στο εξωτερικό και μαθαίνουν από τις μικρές ηλικίες να σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον και τον κοινωνικό τους χώρο. Έτσι. Οπότε λογικό είναι να δούμε μια ηλικιωμένη γυναίκα σε ένα αναπηρικό καροτσάκι να το χειρίζεται και μόνη της και να μπορεί να βγει για μια ωραία βόλτα με τις φίλες της, και τι πιο καλό να έχει μια ζωή και η μεγάλη ηλικία. Έτσι. Τελικά, και όχι δικοί μας που μένουν μέσα στα σπίτια τους κλεισμένοι και αποκτώντας ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι. Νομίζω συμφωνείτε, και ο σκοπός μας σήμερα της εκπομπής αυτής είναι να ευαισθητοποιήσουμε λίγο περισσότερο τον κόσμο όσον αφορά να βάζουν το χεράκι τους λίγο και να βοηθάνε όσο μπορούν ώστε να γίνεται πιο ποιοτική η ζωή των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Πάντως, από την εμπειρία που έχω, ότι όλοι οι συμπολίτες μας έχουν... Είναι ευαισθητοποιημένοι, λέτε. Ναι. Έχουν κάποια επαφή με άτομα με αναπηρία, είτε, ναι, από συγγενική, είτε πλησιάζοντας δειλά-δειλά, απλώς δεν ξεκούμπουσαν ακόμα αυτό που έχουν, ναι, μέσα για να το βγάλουν. Επομένως, πρέπει να βρεθούν σε συλλόγους που θα τους ανοίξουν λίγο την ψυχή, να μπορέσουν να βγάλουν από μέσα αυτό που έχουν, και πρέπει ουσιαστικά να βγει για να μπορέσουν να δημιουργήσουν και αυτοί κάτι στη ζωή τους. Και να μάθουν και πολλά πράγματα. Ακριβώς. Τα οποία ίσως να μην ξέρουν. Μπορεί και να μην ξέρουν. Ναι. Τι έχουμε να πούμε σαν τέλος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή, γιατί πραγματικά νομίζω ότι σήμερα δώσαμε μια ιδιαίτερη μορφή στο δεύτερο μέρος και κάπου αξίζει τον κόπο να αφιερώνουμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κάποια μέρη της εκπομπής μας, γιατί νομίζω το έχουν ανάγκη. Σαν τέλος μπορούμε να πούμε, ναι, ότι να μην ξεχνάμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι είμαστε ίσιοι απέναντι στον άλλον. Γι' αυτό ο σεβασμός είναι το κυρίαρχο, το οποίο πρέπει να πριτανεύσει για, ναι, να μπορέσουμε να συνυπάρχουμε όλοι μαζί σε αυτή την κοινωνία. Να είστε καλά λοιπόν. Εγώ εύχομαι πάντοτε ο σύλλογός σας να έχει τα πρωτεία, τα παιδιά που έρχονται να είναι πάντοτε χαρούμενα και ευτυχισμένα, και εξίσου και οι γονείς και οι συγγενείς να νιώθουν υπερήφανοι για τα άτομα αυτά, τα οποία πραγματικά γίνονται πολύ δυνατά τελικά. Όταν του συμβαίνει μια ατυχία, ο άνθρωπος γίνεται πολύ πιο δυνατός, θα λέγαμε, σαν χαρακτήρας, και διαπλάθηκε λίγο περισσότερο η προσωπικότητά του διαφορετικά, αλλά ποιοτικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετκάκη, για την πρόσκληση και τον σταθμό σας. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ενημερώνουμε κάθε φορά που έχετε κάτι. Εμείς το υποσχόμαστε αυτό, ότι κάθε φορά που έχετε κάτι καινούργιο, εδώ θα είμαστε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Λοιπόν, φίλοι μου, και στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κλείσω και τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα ιδιαίτερα μηνύματα δώσαμε. Ευχόμαστε να μας ακούσατε, να σας άρεσε ό,τι είχαμε να πούμε. Μας βλέπετε κάθε Σάββατο στις 8 το απόγευμα και κάθε Τετάρτη σε επανάληψη στις 8 το απόγευμα. Οι εκπομπές μας βρίσκονται στο YouTube, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Eurochannel, μας βρίσκεται στις προσωπικές μας σελίδες μέσα από το Facebook, και όλα αυτά κάθε εβδομάδα εδώ μαζί σας. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να είστε καλά.
invite you all to Beijing, where once again you will inspire and excite the world with your sporting excellence.